Ο αγώνα στο Γαζιπί είναι ντέρπι, ενώ αμφότεροι Ομόνια και Ερμής αποδίδουν ελκυστικό και επιθετικό ποδόσφαιρο. Από 23 γκολ έχουν σκοράρει, αποτελώντας τις δεύτερες καλύτερες επιθέσεις μετά την ανόρθωση. Για πρώτη φορά στην ιστορία σε παιχνίδι των δύο ομάδων, ο Ερμής υπερτερεί των Πρασίνων με 24 βαθμούς έναντι 23 της Ομονίας. Ως εκ τούτου, όλα αυτά προδιαθέτουν ότι στο Γαζιπί θα διεξαχθεί ένα πολύ ενδιαφέρον και αμφίροπο παιχνίδι. Με τον 12ο κόσμο στο πλευρό της, πέραν των 10.000, η ομάδα του Τόνι Ζαβεύσκη σκοπεύει στην 8η της νίκη, ώστε να υποσκελίσει τον Ερμή και να διατηρήσει επαφή με την κορυφή. Αίτητη η Ομόνια στο Γαζιπί, 3 νίκες, 2 ισοπαλίες, θα επιδιώξει να δώσει τέλος στο εξαιρετικό αίτητο σερί των 10 αγωνιστικών που μετρά ο Ερμής. Δεν υπολογίζονται οι Εφρέμς, Καραμοντζίνο και Σερφά, φλερτάρουν με την εντεκάδα Λεάνδρο και Κυριάκου. Από τη στιγμή που ο πρόεδρος του Ερμή Λούκας Πανιέρος κάνει λόγο για πρωταθλητισμό, στόχος στο αυριανό παιχνίδι είναι το διπλό στο Γαζιπί, χωρίς να είναι άσχημο αποτέλεσμα και ισοπαλία. Η εξαιρετική κατάσταση της ομάδας αποτυπώνεται στις 7 νίκες και 3 ισοπαλίες στα 10 τελευταία μάτς. Νίκη επί της Ομόνιας θα προσδώσει ακόμη μεγαλύτερη δυναμική στην ομάδα του Νίκου Παναγιώτου. Σημαντικές οι επιστροφές των Ενρίκε και Αζεβέδο, που μαζί με τον Τακματζουμί αποτελούν τα πιο ισχυρά χαρτιά του Ερμή, έχοντας σκοράρει τα 18 από τα 23 γκολ του. Ευκαιρία για νίκη μετά από καιρό έχει η ΑΕΚ με αντίπαλο την Αλκή, αγώνας 6 βαθμών στον Παφιακό, ανάμεσα στην ΑΕΚ Κουκλιών και την Ένωση Νέων Παραλιμνίου.